Κούρης δίνει πίσω στον Γιαρακάρη. Αυτός έχει την μπάλα στα πόδια. Ενώ πάει να τον παραποδίσει ο Γιωργόπουλος ο Νίκος. Τελικά παίρνει την μπάλα, σουτάρει. Μπαλιά που αποκρύει ο Αγγελόπουλος. Δίνει πίσω για τον Κουμανιώτη. Αυτός για τον Φωτόπουλο χάνει την μπάλα. Παρεμβάλλεται ο Γαλάνης, ο οποίος κάνει και αυτός την μπάλα, τελικά την κερδίζει και δίνει στον Χριστόπουλο. Προσπαθεί να δώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Έλειο Πολίτης γέννη, θαυμάσει ο Κυριακίδης, τυφλή απόκρουση και δίνει στον Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει την μπάλα. Του την κλέβει με παρέμβαση ο Τσέλος. Σουτ του Γαλάνη επάνω στον αντιπαλό του και έχουμε φάουλ, το οποίο δεν. Ενώ είδατε κάποιες αμυμαχίες. Φάουλ που εκτυπήθηκε και έχουμε πλάγιο δεξιά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Είδατε κάποιες αμυμαχίες. Τι να πω, αυτά θα έλεγα, θα έπρεπε να λείπουν. Μπάς περιπτώσει από το Σάμαρη στον Πατσούρα και φάουλ από τον Χριστόπουλο, τον Χρήστο. Είδατε μια φάση που έγινε. Εκτυπήθηκε το φάουλ, προσπάθησε να βγει ο Γιαρακάρης. Προσπάθησε να βγει ο Γιαρακάρης, τελικά είχα στην μπάλα, αλλά εκεί έδιωξε με μία. Αυτός έγινε φάουλ πάλι από τον Ιακωβάκη στον Φωτόπουλο, ο οποίος το χτύπησε. Εκείνο ο Γουλόπουλος όμως, κεφαλιά και πηγαίνει στον Κουμανιώτη. Ο Κουμανιώτης προσπαθεί να μπει, αλλά βγαίνει ο Γουλόπουλος και πάλι και διώνει την μπάλα πλάγια out. Πλάγιο out με τον Παναγιωτόπουλο. Παναγιωτακόπουλο, συγγνώμη. Ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποιο παίχτη. Τελικά δεν βρήκε κανέναν. Παρενέβη ο Λαγουγιάννης και έδωσε πλάγιο. Πλάγιο με τον Κουμανιώτη, ο οποίος δίνει στον Πατσούρα. Αυτός έχει την μπάλα, την κρατάει. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίχτη. Τυφλή παλιά στον Γαλάνη. Αποκρούει με μία στον Τσέλο. Ο Τσέλος που έχει βάλει την μπάλα κάτι προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίχτη. Βρίσκει δεξιά τον Λαγουγιάννη. Προσπαθεί να περάσει και αυτός με μία την μπάλα, αλλά παρεμβάλλεται θαυμάσια. Όχι, συγγνώμη, ο Παναγιωτακόπουλος ήταν και έδωσε στον Μπατσούρα που κέρδισε φάουλ από τον Γουλόπουλο. Η μπάλα στο Γιωργόπουλο. Τελικά κέρδισε ο Γουλόπουλος. Είναι τώρα στο Λαγογιάννη. Διπλή κεφαλιά του Λαγογιάννη. Μπάλα στον Ιακωβάκη. Πετάγεται όμως ο Φωτόπουλος. Κερδίζει την μπάλα και ο Κουμανιώτης χτυπάει το φάουλ. Για τον συμπαίχτη του, τον Μπατσούρα. Παρενέβη εκεί πέρα ο Γουλόπουλος και έχουμε πλάγιο out για τη Βάρδα. Πλάγιο out από τον Κουμανιώτη στον Πατσούρα. Ο Πατσούρας κοντρολάρει την μπάλα, τη βάζει κάτω. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίχτη του, αλλά έχουμε φάουλ. Το φάουλ χτυπιέται από τον Κουμανιώτη. Βαθιά παλιά στο κέντρο της άμυνας. Εκεί πετάει το Χρήστος ο Χριστόπουλος κεφαλιά και. Και νέο πλάγιο out. Και νέο πλάγιο out με τον Κουμανιώτη. Χτυπήθηκε, θαυμάσια, μια προσποίηση θαυμάσια του Γιωργόπουλου του Νίκου. Τελικά η μπάλα κατέληξε κόρνερ από το κοντρόλ που έχασε ο Χριστόπουλος ο Γεράσιμος και είναι έτοιμοι της Βάρδας να χτυπήσουν το κόρνερ με το Φωτόπουλο, το χτυπάει. Ωραία. Βγαίνει ο Γιαρακάρης, χάνει την μπάλα. Πετάγονται δύο επιθετικοί της Βάρδας για να σκοράρουνε. Και συγκεκριμένα ο Γιωργόπουλος και ο Πολίτης τελικά χάσανε την μπάλα. Την μπάλα και ο Ιακωβάκης τώρα που κάνει, περνάει στην αντεπίθεση. Τον κυνηγάει ο Σαμαρής. Σαμαρής, συγγνώμη, του περνάει την μπάλα. Αλλά έχει άτυχη κατάληξη και είναι out. Και από τον τερματοφύλακα του Σάμαρη. Ο Σάμαρης με μία για τον Πολίτη. Τελικά έχουμε φάουλ. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Αστερής λέει να παιχτεί το παιχνίδι και δίνει πλάγιο υπέρ της Βάρδας από τον Πολίτη στον Πατσούρα. Ο Πατσούρας για τον Αγγελόπουλο και κεφαλιά τον Αγγελόπουλο με μία. Εκεί όμως είναι μόνο ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποιο παίκτη. Δεν υπάρχει κανείς και έτσι έχουμε πλάγιο out. Πλάγιο out όπως δείχνει ο κύριος Τσάμις. Με τον Κουμανιώτη. Όχι, συγγνώμη, είναι φάουλ, ναι. Το χτυπάει ο Κουμανιώτης, βαθιά παλιά. Έχει γυρίσει τον Χρήστο ο Χριστόπουλος, αποκρύει με το κεφάλι, η μπάλα φτάνει στον Φωτόπουλο που δίνει στον Πατσούρα. Ο Πατσούρας κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σάμαρη. Ο Σάμαρης προσπαθεί να γεμίσει, αλλά βγαίνει θαυμάσια ο Γαλάνης και τον κόβει. Ο Φωτόπουλος περνάει ωραία την μπάλα, αλλά κερδίζει ο Λαγογιάννης.
Προσπαθεί να αποφύγει το Σάμαρη, κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Κάτι έχει γίνει εκεί. Παίχτε, λέει ο κύριος Αστερής. Και γέμισμα του Σαμάρη από τον, για τον συγγνώμη, πολίτη. Ο πολίτης κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη, του δίνει στον Αγγελόπλο. Ο Αγγελόπλος περνάει θαυμάσια τον Κουρί, αλλά δεν μπορεί να περάσει και τον Γαλάνη. Καλύτερα τοποθετημένο. Τελικά η μπάλα στο Σάμαρη. Ο Σάμαρης κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει τον Γαλάνη. Τάκλι του Γαλάνη και η μπάλα στον Λαγογιάννη. Ο Λαγογιάννης χωρίς να κοιτάξει. Δίνει την μπάλα στον Πατσούρα, από Πατσούρα στον Αγγελόπουλο, Αγγελόπουλο στον Πατσούρα. Από εκεί πάλι για τον Αγγελόπουλο, τελικά αφήνει στο Σάμαρη. Ο Σάμαρης κάνει προσποίηση και κερδίζει φάουλ από τον Κουρί. Φάουλ δεξιά και όπως απαιτείται η Βάρδα. 10 μέτρα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής θα το εκτελέσει ο ίδιος. Σουτάρι, ψάχνει για κάποιο κεφάλι, τελικά σηκώνεται πιο ψηλό ο Χρήστος Χριστόπουλος, συγγνώμη ο Γεράσιμος Χριστόπουλος και αποκρούει και η μπάλα πάει στο Θοδωρέλο. Βαθιά παλιά του Θοδωρέλου, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Κουμανιώτης, ο οποίος κοντράει την μπάλα, γυρνάει πίσω στον τερματοφυλακά του, τον Ανδριέλο. Ελεύθερο, η μπάλα στο κέντρο για τον Αγγελόπουλο, τελικά κατέληξε στον πολίτη. Αυτός κοντρολάρει την μπάλα, κάνει τρίπλωση του Χριστόπουλου του Χρήστου, ψάχνει να βρει κάποιον αντίπαλό του. Αλλά πετάχτηκε θαυμάσια ο Χριστόπουλος, ο Γεράσιμος που έδωσε τον Ιακωβάκη. Γυριστεί κεφαλιά του Ιακωβάκη και τον Τζέλο. Δεν προλαβαίνει αυτό την μπάλα και έτσι έχουμε πλάγιο από τον Κουμανιώτη. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Τσέλος για τον Γουλόπουλο. Ο Γουλόπουλος προσπαθεί να τριπλάρει τον Γιωργόπουλο τον Νίκο και δικά παίρνει την μπάλα, τριπλάρει και τον Τσέλο. Κρατάει την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί να τριπλάρει και τον Γουλόπουλο, τον τριπλάρει και τον Χριστόπουλο και κερδίζει, φάουλ. Έλα τώρα είναι 3-0, τι θες να κάνει. Το Σταύρο έβαλε. Αλλαγή του Λιακού, την πούμε. Ενώ βλέπετε ο Ηλιακός να πραγματοποιεί μία αλλαγή, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον μπήκε ο Σταύρος ο Μηχανός και πρέπει να βγει και ο Γουλόπουλος ο Μανώλης, ο οποίος εκτύπησε προηγουμένως. Ο Σταύρος ο Μηχανός για τον Χριστόπουλο, αυτός με μία εκεί που υπάρχει μόνο ο Σάμαρης. Σάμαρης με μία για τον Πατσούρα, κατεβάζει θαυμάσια την μπάλα. Παρεμβάλλεται ο Τσέλος, θαυμάσια κλέβει προς την γη παλιά για τον Ιακωβάκη, ο οποίος τρέχει, προλαβαίνει και τον τερματοφύλακα, σεντράρει και είναι το... πήγαν από το 4ο γκολ τελικά. Πήγε out από το κακό πλασέ του Σταυράκη. Δεν πρέπει να το παρεξηγήσουμε, ήταν κρύος, του κεδάρισε και λίγο η μπάλα. Πάντως ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια του Ηλιακού. Και τώρα βλέπετε το Σάμαρη να έχει την μπάλα. Παρεμποδίζεται από τον Γαλάνη, εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Τον παρεμποδίζει λίγο ο Μηχανός ο Σταύρος, ο οποίος δίνει στο Τζέλο, ο Τζέλος με μία για τον Αλέκο τον Γαλάνη, ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Πατσούρα, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος παίκτης σήμερα, δίνει στον Αγγελόπλο. Ο Αγγελόπλος με μία για τον Πολίτη. Αυτός προσπαθεί να περάσει τον Κυριακίδη, κρατάει την μπάλα, σεντράρει τελικά. Ωραία σέντρα, αλλά εκεί βρίσκεται ο Θεοδωρέλος, ο οποίος με κεφαλιά στέλνει την μπάλα πλάγιο out, όπως δείχνει ο κύριος Μαντάς. Εχτυπήθηκε από τον πολίτη στον Γιωργόπουλο τον Νίκο και αυτός με μία στην αγκαλιά του Γερακάρη. Ο Γερακάρης ελεύθερο για τον Κουμανιώτη, κεφαλιά γυριστεί στο Φωτόπουλο, αυτός με μία εκεί που βρίσκεται μόνο ο Σταύρος ο Μηχανός, με κεφαλιά στο Τσέλο. Ο Τσέλος βαθιά παλιά για τον Λαγογιάννη και Ιακωβάτη. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, αποκρούει με τα πόδια. Η μπάλα έρχεται πάλι στο Τσέλο, ο οποίος θαυμάσει την κοντρολάρα και την κατεβάζει. Προσποίηση τρίπλα στον Κουμανιώτη. Παλιά για τον Λαγογιάννη που δεν περνάει. Εκεί παρεμβάλλεται ο Παναγιατοκόπουλος. Τελικά ο Κουμανιώτης έχασε την μπάλα, έπεσε πάνω στον Λαγογιάννη. Εσείς βλέπετε το Γιωργόπουλο να δει στον Πατσούρα, Πατσούρα στον Πολίτη. Ο Πολίτης προσπαθεί να περάσει, αλλά εκεί είναι θαυμάσια τοποθετημένος ο Κυριακίδης που σουτάρει και η μπάλα είναι offside. Βρισκόταν ο Ιακωβάκης ξεχασμένος πίσω. Εν πάση περιπτώσει από τον Φωτόπουλο στο Σάμαρη, ο Σάμαρης βαθιά παλιά εκεί που βρίσκεται ο Μάκης ο Χριστόπουλος, που δεν του πιάνει καλά η κεφαλιά και έχουμε corner από αριστερά, όπως επιτίθεται η Μπάρτα.
Ενώ βλέπετε την αλλαγή, βγαίνει ο Άρης ο Ιακουβάκης ο προπονητής και μπαίνει ο Χατζιπαναγής που έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί στην ομάδα. Το κόρνερ χτυπιέται από τον Πολίτη, βαθιά, βγαίνει ο Γερακάρης και αποκρούει, διώνει την μπάλα με τα χέρια, εκείνο ο Σάμαρης προσπαθεί να περάσει τον Λαγογιάννη, δεν τα καταφέρει, ο Διαγωγιάννης διώνει και η μπάλα στον Χατζιπαναγή στην πρώτη επαφή. Προσπαθεί να τριπλάρει τον Παραγιατοκόπουλο, κρατάει την μπάλα στα πόδια του, δεν τα καταφέρει, κλέβει την μπάλα Παραγιατοκόπουλο, στέλνει με μία στο Σάμαρη, ο Σάμαρης κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, βρίσκει τον Παραγιατοκόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Αλλά πολύ κοντά ο κύριος Αστερής βλέπει το χέρι που έγινε. Χέρι εκεί που είναι ο κύριος Αστερής, το δείχνει. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χριστόπουλος. Κάνει προσποίηση, τελικά το χτυπάει, ψάχνει να βρει κάποιον. Χτυπάει τελικά ο Κυριακίδης για τον Χατζηπαναγή, εκεί το καλά το χτύπησε ο Σάμαρης. Κάνει λάθος μεταβίβαση, η μπάλα στον Λαγογιάννη, ο οποίος σουτάρει, σουτάρει και έχουμε μια καταπληκτική απόκουρση από τον τερματοφύλακα της Βάρδας. Ένα πολύ ωραίο σουτ, ένα πολύ ωραίο σουτ και μια καταπληκτική απόκουρση από τον τερματοφύλακα της Βάρδας. Ήταν και αυτή μια από τις ωραίες φάσεις που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πρέπει να πω επίσης ότι ανέβηκε ποιοτικά το ποδόσφαιρο, όχι γιατί επιτέχθησαν περισσότερα γκολ, αλλά και η Βάρδα έπαιξε ποιοτικά καλύτερα και τα Λέγενα. Κόρνερ λοιπόν αριστερά όπως επιτίθεται ο Ηλιακός, με τον Χριστόπουλο έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Τσέλος είναι κοντά του, τελικά σεντράρει. Εκεί βρίσκεται ο Κουρίς, πιάνει κεφαλιά, πετάγεται ο Σάμαρης, διώνει πιο μακριά εκείνο ο Πατσούρας, με μία την μπάλα και ελευθερώνει την αμυνά του, αλλά κύριο Κυριακίδης που επαναφέρει. Τελικά την μπάλα έχει ο Σάμαρης, ωραία προσπίση τα κουνάκια, αλλά είναι μόνο ο Κουρίς ο οποίος κάνει θαυμάσια σέντρα στον Χατζηπαναγή που πιάνει ένα σουτ. Όχι πολύ καλό. Φάουλ που θα χτυπήσει ο Χριστόπουλος ο Χρήστος. Βαθιά μπαλιά για τον Γαλάνη. Πετάγεται για κεφαλιά, κερδίζει την κεφαλιά. Αδύναμη στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Η μπάλα στον Γιωργόπουλο τον Νίκο. Με μία για τον Πολίτη. Ποιος κατεβαίνει, κρατάει την μπάλα, κατεβαίνει από δεξιά. Αλλά τελικά παρεμβάλλεται εκεί πέρα ο Κυριακίδης που δίνει στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης με μία στο Χατζηπαναγή. Πιο αριστερά βαθιά παλιά για τον Λαγογιάννη, ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιθανό να είχε δει τον συμπαίκτη του τον Κυριακίδη, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Από εδώ. Απόκρουση από τον Γκουρί. Η μπάλα πάει στον Κουμπανιώτη, αυτός με μία δεξιά για τον Γιωργόπουλο τον Νίκο. Εκεί παρεμβάλλεται ο Αλέξης και παραχωρεί πλάγιο out ο Κυριακίδης. Πλάγιο με τον Γιωργόπουλο τον Νίκο στον Πατσούρα, ο Πατσούρας στον Σάμαρη. Από τους καλύτερους παίκτες της Βάρδας σήμερα, ο Σάμαρης και ο Πατσούρας. Τελικά έχουμε πάλι πλάγιο out αυτή τη φορά από τον Χατζηπαναγή. Το πλάγιο χτυπήθηκε για τον Σάμαρη, για τον Πατσούρα, προσπαθεί να πιάσει γυριστό σουτ. Τελικά παρεμβάλλει τον Χριστόπουλος και παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ που θα χτυπήσει ο Πατσούρας. Είναι έτοιμος, το χτυπάει. Εκεί παρεμβάλλει το Ζαΐμις και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα πάλι κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει πάλι ο Πατσούρας. Χτυπιέται. Δεν είναι τόσο καλό αυτή τη φορά και αποκρύει ο Κυριακίδης που βγάζει την μπάλα αριστερά για τον Τσέλο. Ο Τσέλος προσπαθεί να την περάσει, αλλά εκεί παρεμβάλλει το Πολίτης, δεν περνάει η μπάλα. Κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο παίκτη, βρίσκει τον Γιωργόπουλο τον Νίκο, ο οποίος κρατάει την μπάλα και του την κλέβει με διπλή παρέμβαση. Τελικά παίκτη, λέει ο κύριος Αστερής. Εν πάση περιπτώσει, από τον Αγγελόπουλο στον Σάμαρη. Ο Σάμαρης περνάει θαυμάσια τον Θοδωρέλο, περνάει και τον Χριστόπουλο. Και από αριστερά σεντράρει εκεί που η μπάλα στον Κουμανιώτη, κοντρόλ του Τσέλου, χάνει την μπάλα τον Γιωργόπουλο τον Νίκο, ο οποίος ήταν μια πολύ καλή αλλαγή για τον Πάο Βάρδας. Τρίπλα του Χατζηπαναγή και φάουλ πιστεύω ότι έγινε από τον Γιωργόπουλο τον Νίκο. Τέλος πάντων, πλάγιο λέει ο κύριος Μαντάς. Στο πλάγιο ο Κυριακίδης.
Στέλνει την μπάλα στον Χατζηπαναγή. Εκεί βγαίνει θαυμάσια ο πολίτης, του την κλέβει και με μία προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Εκεί που στο χώρο αυτό κινείται μόνο ο Χριστόπουλος που αφήνει πίσω για τον Γερακάρη. Αυτός με μία για τον Θεοδωρέλο. Στο Χριστόπουλο, στο Θεοδωρέλο. Ωραία για τον Χριστόπουλο, κεφαλιά για τον Ιακωβάκη. Συγγνώμη για το λαγογένειο, ο Ιακωβάκης έχει βγει. Τελικά χάνει την μπάλα παρέμβαση του Κουμανιώτη. Την μπάλα έχουν τις Βάρτας, προσπαθούν να κάνουν επίθεση από αριστερά με τον Κουμανιώτη. Αυτό στέλνει τελικά στον Αγγλόπουλο που κάνει το κοντρόλ. Αλλά ξανακερδίζει την μπάλα μετά από μονομαχία με τον Χριστόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Σαμαρή, ο οποίος προσπαθεί να πιάσει μια σέντρα σουτ. Εκεί βγαίνει ο Γερακάρης πρωτού του πολίτη του Θανάση και μαζεύει την μπάλα. Στον Θεοδωρέλο με μία. Από εκεί στο Χριστόπουλο. Βαθιά παλιά του Χριστόπουλου για τον Λαγογιάννη τον Πέτρο. Προσπαθεί να γυρίσει, φαίνεται κουρασμένος, πραγματικά κάνει πολλά χιλιόμετρα. Τελικά την μπάλα έκλεψε ο Φωτόπουλος που γύρισε πίσω στον τερματοφύλακά του. Σουτ αυτού. Η μπάλα στο Χριστόπουλο με μία, αυτός για τον Λαγογιάννη, αλλά η μπάλα καταλήγει πλάι out. Λοιπόν, στο παιχνίδι, από τον Χριστόπουλο στο Χατζηπαναγή, πέρασε θαυμάσια αυτό στο Γιώργο τον Νίκολα. Η παλιά κατέληξε στον τερματοφύλακα. Αυτός έδωσε στον Γιωργόπουλο. Με μία πολύ ωραία για το Σάμαρη, αλλά εκεί είναι ο Κυριακίδης. Σουτάρει και η μπάλα πάει στον Γιωργόπουλο τον Νίκο. Πετάγεται για κεφαλιά για τον πολίτη, πετάγεται και ο Γαλάνης. Τελικά την μπάλα κερδίζει ο πολίτης. Δίνει στο κέντρο για τον Πατσούρα, αλλά εκεί παρεμβάλλει το Τσέλος. Θαυμάσαι ανάμεσα σε Αγγελόπουλο και σε Πατσούρα. Κλέβει την μπάλα. Δίνει δεξιά στο Σταύρο το μηχανό. Με μία στον προσπαθεί να δώσει τον Τσέλο. Κλείνεται από τον Γκουμανιώτη και τον Παγιατοκόπουλο. Στείνει την μπάλα στον Πατσούρα. Κερδίζει μονομαχία από τον Θεοδωρέλο. Ο Πατσούρας κατεβαίνει αριστερά για τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος βαθιά μπαλιά για τον Γιωργόπουλο και είναι τον γκολ. Το Γιωργόπουλο το Θανάση ήταν άστοχη η έξοδος του Γιαραγκάρη και είναι το 3-1. Και είναι το 3-1. Στη σέντρα ο Ηλιακός με τον Τζέλο, πίσω την μπάλα μόνος του, βαθιά παλιά για τον Χατζηπαναγή, εκεί βρίσκεται ο Σάμαρης, κοντρολάρει την μπάλα, βρίσκει τον πολίτη, ποιος περνάει τον Γαλάνη, στέλνει στον Πατσούρα, ο Πατσούρας με μία στο Γιωργόπουλο το τον Νίκο, συγγνώμη, αυτός προσπαθεί να βρει τον Γιωργόπουλο τον Γιώργο, τελικά δεν τα καταφέρνει. Ο Αγγελόπουλος κλέβει την μπάλα από το Σταύρο το μηχανό, απόκρουση του μηχανού πίσω στον Γκουρί. Προσπάθησε ο Κουμανιώτης να κλέψει την μπάλα, τελικά παρενέβη ο Θεοδωρέλος και παρεχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο out στον Πατσούρα η μπάλα από το Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος πάλι στον Πατσούρα. Αυτός προσπαθεί να περάσει την μπάλα και κλέβει ο Σταύρος ο μηχανός. Και από τον Λαγογιάννη φτάνει στο Τζέλο. Διαμαρτυρία του Λαγογιάννη στο διαιτή και τεχνική ποινή. Ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Εχτυπήθηκε από τον Πατσούρα στον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος ψάχνει για το Σάμαρη. Κακιά παλιά του Αγγελόπουλου. Αποκρούει ο Γαλάνης. Η μπάλα φτάνει στον Χατζηπαναγή. Εκεί που βρίσκεται ο Παναγιωτοκόπουλος. Αυτός δίνει με μία. Προσπαθεί να δώσει στον Φωτόπουλο και τα καταφέρνει. Ωραίο κόψιμο του Φωτόπουλου. Σηκώνει το κεφάλι του. Βρίσκεται ο Γιωργόπουλο τον Θανάση. Αυτός με μία για τον πολίτη. Τελικά κατορθώνει να γυρίσει την μπάλα. Εύκολα για τον Γερακάρη. Ελεύθερο τον Γερακάρη. Η μπάλα για τον Λαγογιάννη, ο οποίος κάνει τα κουνάκι πίσω για τον Χατζηπαναγή, που είναι σε θέση offside. Offside που θα εκτελέσει ο Σάμαρης για τον Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη, εκεί είναι μόνο ο Γαλάνης που σουτάρει όπως όπως, φτάνει να βάλει στο μηχανό, από το μηχανό στο Τζέλο, ο Τζέλος χάνει την μπάλα από τον Κουμανιώτη, τελικά έχει ξανακερδίσει την μπάλα και τη ξαναχάνει από τον Κουμανιώτη, ο οποίος την κρατάει, προσπαθεί να περάσει και τον
Σταύρο το μηχανό και έχουμε φάουλ 2-1. Φάουλ που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Πατσούρας. Το χτυπάει, ψάχνει να βρει τον Γιωργόπλο, τον Νίκο και τον βρίσκει και πιάνει θαυμάσια κεφαλιά, αλλά χλιαρεί στην αγκαλιά του Γερακάρη. Ο Γερακάρης έτοιμος. Χτυπάει το ελεύθερο, η μπάλα για τον Λαγογιάννη. Τελικά παρεμβάλλεται ο Κουμανιώτης και με χέρι κόβει την μπάλα και έτσι έχουμε φάουλ. Χέρι για τον Ηλιακό. Από το Χριστόπουλο τον Χρήστο στο τζέλο. Σε όχι χρωτάει την μπάλα. Κάνει τρίπλα. Εξακολουθεί να έχει την μπάλα. Και ακούτε το σφύριγμα του διαιτή και τη λήξη του παιχνιδιού. Που βρίσκει τον Ηλιακό Λεχενών νικητή με 3-1. Εσείς ακούτε τους φιλάθλους που φωνάζουν, ανταλλάσσουν χειραψίες ποδοσφαιριστές και διαιτητές. Και φιλάθλους να πανηγυρίζουν πίσω μας, γίνεται χαμός. Ενώ οι ποδοσφαιριστές του Ηλιακού, Κουρί, Γαλάνης, Τσέλος, τώρα Γουλόπουλος, Ιακωβάκης, τελικά όλοι, κανένας δεν έμεινε που να μην ήρθε. Ακόμα και οι